Ο βασιλεύς απήντησε προς αυτήν. «Εάν ο Κύριος δεν σε σώσει, πώς εγώ θα μπορέσω να σε σώσω, μήπως από ανύπαρκτα προϊόντα του αλωνιού ή του λινού» Ο βασιλεύς την ρώτησε «Τι σου συμβαίνει» Εκείνη δε απήντησε «Μία γυναίκα μου είπε «Φέρε το παιδί σου να το φάγομε σήμερον» το δε δικό μου το παιδί θα το φάγομεν αύριον. Πράγματι, εψίσαμε το παιδί μου και το εφάγαμε. Και είπα προς αυτήν κατά τη δευτέρα ημέρα, «Φέρε τώρα το δικό σου το παιδί, για να το φάγουμε». Εκείνη όμως απέκρυψε το παιδί της. Όταν ο βασιλεύς του Ισραηλιτικού λαού ήκουσε τα λόγια αυτά της γυναικός, κατελήφθη από απέραντον οδύνην, έσχισε τα ημάτια του και εβάδιζεν έτσι επάνω εις το φέρον μόνον σάκινον ένδυμα. Κατάπληκτος ο Ισραηλιτικός λαός είδε τον βασιλέα να φορεί μόνο το εσωτερικόν σάκινον ένδυμα. Καταληφθείς από μεγάλη αγανάκτηση ο βασιλεύς είπεν Ας με τιμωρήσει ο Θεός με τας πλέον βαρύας τιμωρίας, εάν μείνει σήμερον το κεφάλι του Ελυσέου επάνω εις τους ώμους του. Ο Ελυσέος εντωμεταξύ εκάθιτο εις τον οίκον του και μαζί του εκάθιντο η πρεσβύτερη της πόλεως. Ο βασιλεύς έστειλε κάποιον με την διαταγή να εκτελέσει τον Ελυσέον. Πριν όμως ο απεσταλμένος φτάσει, ο Ελισέος είπε προς τους πρεσβυτέρους «Γνωρίζετε ότι ο γιος του δολοφόνου βασιλέως έστειλε άνθρωπον να μου αφαιρέσει την κεφαλήν» «Προσέξατε, όταν ο απεσταλμένος αυτός έλθει, κλείσατε την θύραν και αφήσατε τον στενοχωρούμενον έξω. Ο θόρυβος των ποδών του Κυρίου Του που έρχεται εδώ δεν ακούεται πίσω από τον απεσταλμένον Του. Ενώ ακόμη ο Ελισσέος συνομιλούσε με τους πρεσβυτέρους, ιδού απεσταλμένος για να τον θανατώσει ήλθε προς Αυτόν. Συγχρόνως σχεδόν έφτασε και ο βασιλεύς, ο οποίος είπε προς τον Ελισέον «Σε εινέχθηνε ως τώρα και σε αφήκα να ζήσεις». Ιδού όμω ότι επήλθεν εναντίον μου αυτή η μεγάλη συμφορά εκ μέρους του Κυρίου. Τι άλλο βαρύτερον έχω να περιμένω ακόμη από τον Κύριον. Κεφάλον έβδομον ο Ελισσαίο προλέγει πανικόβλητον φυγή των Σύρων, στίχη 1 έω 15, και αυθονίαν τροφών για του πολιορκηθέντας στίχη 16 έω 20. Απήντησε προ αυτόν ο Ελισσαίο. Άκουσε τον λόγο του κυρίου αυτά προαναγγέλει ο Κύριος. Η κατάσταση θα αλλάξει. Αύριο την ώρα αυτήν ένα μέτρο σιμιγδάλι θα τιμάται αντί ενό μόνο σύκλου και δύο μέτρα κρυθάρι θα πολλούνται επίσης ένα σύκλον εις τα σπήλα του τείχου της Αμαρίας. Ο άρχον του βασιλέως, επί του οποίου βασιλεύς η ένδειξη τιμής Επανέπαβε και στήριζε το χέρι του, είπε προς τον Ελισέον, προφανώς με ηρωνίαν, «Μήπως μπορεί ο Θεός να ανοίξει καταράκτας από τον ουρανόν και να μας στείλει τα τρόφιμα αυτά? Αυτό είναι πράγμα αδύνατον». Ο Ελισέος είπεν, Ιδού, σύ ο ίδιος, θα είδεις με τα μάτια σου την αυθονία των αγαθών, από τα οποία όμως, δια την απιστία σου, δεν θα φάγεις τίποτε. Τέσσερις λεπροί άνδρες ευρίσκοντο πλησίον έξω από την πύλη του τείχους της πόλεως. Ο ένας από αυτούς είπε στον άλλον, Διατί καθήμεθα εδώ περιμένοντες τον θάνατον, εάν αποφασίσουμε να εισέλθουμε εις την πόλη, θα αποθάνομε εκεί λόγω της πίνης. Εάν καθίσουμε εδώ που ευρισκόμεθα, πάλιν θα αποθάνομε. Εμπρός λοιπόν, ας προχωρήσωμεν και ας πέσωμεν εις το στρατόπεδο των σύρων. Εάν μας λυπηθούν και μας δώσουν τροφήν, θα ζήσομεν. Εάν μας φωνεύσουν, θα απεθανώμεν εκεί. Εσηκώθησαν πράγματι και καθώς είχε πέσει σκοτάδι, εισήλθον εις το στρατόπεδο των Σύρων, έφτασαν εις την αρχήν του στρατοπέδου. Και ειδού, κανένας στρατιώτης δεν ευρίσκεται εκεί. Τούτο συνέβη, διότι ο κύριος έκαμεν ώστε τα στρατεύματα των Σύρων να ακούσουν κάποιον μεγάλον θόρυβον, σαν να προήρχε το από πολεμικά άρματα, από ποδοβολητών ύπων και θόρυβων μεγάλης στρατιωτική δυνάμεως. Τότε ο κάθε στρατιώτης είπεν στον τον συνάδελφόν του, «Ιδού ο βασιλεύς του λαού, επήρε μισθοφορικά στρατεύματα από τους βασιλείς των Χεταίων και τους βασιλείς της Αιγύπτου για να επιτεθούν εναντίον μας. Εσηκώθησαν λοιπόν και ετράπησαν πανικόβλητοι κατά το διάστημα της νυκτός η σφυγήν. Εγκατέλειψαν τα σκηνά σε αυτόν και τους ύπουστων των και τους όνουστων των εις το στρατόπεδο όπως ήσαν και έφυγαν φροντίσοντες να σώσουν μόνον τη ζωή των. Οι λεπροί αυτοί εισεχώρησαν εις ένα μέρος του στρατοπέδου, εισήλθον μέσα εις μίαν σκηνήν, έφαγον, έπιον και πήραν από εκεί αργύριον και χρυσίον και ενδύματα. Από εκεί δε πορεύθησαν και εισήλθον εις άλλην σκηνήν. Επήραν και από εκεί ό,τι μπορούσαν να μεταφέρουν, ανεχώρησαν και έκρυψαν τα όσα ελεηλάτησαν. Ένας όμως από αυτούς είπε προς τον άλλον, «Δεν πρέπει να φερθόμενε έτσι. Η ημέρα αυτή είναι η μέρα χαρμοσύνων γεγονότων και η μίση και μέναμεν εδώ έως ότου ξημερώσει» θα κατολογιστεί αυτό ως αμαρτία ενώπιον του Κυρίου. Εμπρός λοιπόν, ας εισέλθουμε στην πόλη, δια στον βασιλικόν τα ευχάριστα αυτά γεγονότα. Πράγματι, έφυγαν από το στρατόπεδο, έφτασαν πλησίων εις την πύλη της πόλεως και ανήγγυλαν εις αυτούς το χαρμόσυνο γεγονός λέγοντες «Εισήλθαμεν εις στρατόπεδο των Σύρων και ειδού δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος εκεί. Δεν ακούεται καμία φωνή. Υπάρχουν μόνο ήπιδεμένοι και όνοι και ασκηνέ των εχθρών όπως τα σαφήκαν εκείνοι. Οι φρουρούντες στην πύλην εφώναξαν εις τους εντός της πόλεως δια να το ευχάριστον τούτο γεγονός εις το βασιλικόν ανάκτορον. Ο βασιλεύς εσηκώθη ενώ ακόμη ήταν νύκτα και είπε προς τους ανθρώπους του «Θα σας πω λοιπόν τι εσκέφθησαν και έκαμαν εις βάρος ημών οι σύριοι στρατιώτε. Αυτοί έμαθαν ότι εμείς πεινόμεν έφυγαν από το στρατόπεδό των εκρύφθησαν εις κάποιαν αγροτικήν περιοχή και είπαν ότι όταν αυτοί βγουν από την πόλη θα τους συλλάβουμε ζωντανούς και θα εισέλθουμε να μαχητή στην πόλη. Ένας από τους υπηρέτες του βασιλέως είπε «Καλύτερα, ας πάρουν πέντε άνδρες, τους πέντε ύπους, οι οποίοι μόνοι απόμειναν εις εμάς, από το πλήθος των ύπων που είχαμε, και αυτούς θα τους στείλουμε εκεί για να είδουν τι ακριβώς συμβαίνει επήραν πράγματι δύο υπείς και τους απέστειλε ο βασιλεύς του Ισραηλιτικού λαού στο στρατόπεδο των Σύρων και τους έδωσε διαταγήν. Πηγαίνετε για να ειδείτε τι συμβαίνει. Πράγματι εκείνοι ευάδισαν μέχρι του Ιορδάνου ακολουθούνται στην κατεύθυνση της φυγής των Σύρων στρατιωτών και ιδού ο δρόμος ή το γεμάτο από ημάτια και σκεύη τα οποία έριπτον η Σύρη, όταν πανικόβλητοι έφευγον για να σωθούν. Οι απεσταλμένοι του βασιλέως επέστρεψαν και κατέστησαν εις αυτόν γνωστά τα γεγονότα. Τότε όλος ο λαός της Σαμαρίας ευγήκεν από την πόλη, έφτασε εις το στρατόπεδο της Συρίας και επεδόθη εις διαρπαγήν. Ήσαν δε τόσα πολλά τα λάφυρα και μάλιστα τα τρόφιμα, ώστε σύμφωνα με τον λόγον του Κυρίου, ένα μέτρον σιμιγδάλι επολύτω αντί ενός σύκλου και δύο μέτρα κρυθάρι το πάλιν αντί ενός σύκλου. Ο βασιλεύς έστειλε στην πύλη της πόλεως τον άρχοντά του επί του οποίου στήριζε την χείρα η ένδειξη ευμενίας για να εποπτεύσει. Ο λαός όμως καθώς ορμητικός εξήρχεται από την πύλη, τον κατεπάτησε και τον εφώνευσε όπως είχε προαναγγείλει ο προφήτης Ελισέος ο άνθρωπος του Θεού ο οποίος είχε νομιλήσει όταν ήλθε προς αυτόν ο απεσταλμένος αυτός του βασιλέως. έγιναν τα γεγονότα όπως ακριβώς είχε προαναγγείλει ο Ελισέος προς τον βασιλέα λέγον «Δύο μέτρα κριθάρι θα πολιθεί αντί ενός σύκλου και ένα μέτρον σιμιγδάλι πάλιν αντί ενός σύκλου». Αυτά θα γίνουν την ώρα αυτήν αύριον εις την πύλην της Αμαρίας. Είχε δε απαντήσει τότε ο άρχον του βασιλέως προς τον Ελισέον και ηρωνικός του είχε είπει μήπως θα ανοίξει καταράκτας ο Θεός από τον ουρανόν για να πραγματοποιηθούν τα λόγια σου αυτά. Ο δε Λισαίος του είχε απαντήσει «Ιδού και εσύ ο ίδιος με τα μάτια σου θα είδεις αυτά τα γεγονότα αλλά δεν θα φάγεις τίποτε από όσα θα δώσει ο Θεός». Και πράγματι έτσι έγιναν. Ο λαός Καθώς ορμητικός εξήρχεται από την πόλην, κατεπάτησε τον άρχοντα αυτόν εις την πύλη, και εκείνος απέθανε εκεί. Κεφάλαιον 8 Απόδοσης δικαίου στην την Σαμονίτιδα Στοίχη 1 έως 6 Ο Ελισσέος προς τον Αζαήλ Στίχη 7 Έω έως 14 Η βασιλής Ιούδα, η Οράμ και ο Χωζίας Στίχη 15 έως 29 Ο Ελισσέος ομίλησε προς τη γυναίκα της οποίας είχε αναστήσει το παιδί και της είπε «Σήκω και πήγαινε εσύ και οι άνθρωποι του σπιτιού σου και μένε προσωρινός όπου θέλεις. Διότι ο Κύριος διέταξε να έλθει στον τόπο μας πίνα, η οποία θα διαρκέσει επί επτά έτη. Η γυναίκα εκείνη εσηκώθη και έκαμε όπως ακριβώς τις είχε υπεί ο Ελισέος. Αυτή και οι άνθρωποι του σπιτιού της. Έφυγε και κατόκισε προσερνός επί επτά έτη εις την χώρα των αλλοφύλων. Όταν επέρασαν τα επτά έτη, η γυναίκα εκείνη επανήλθε εις την χώρα των φιλιστέων, ή στην πόλη της. Παρουσιάστη προς τον βασιλέα και θερμός παρεκάλεσε να αποδοθεί σε αυτήν ο οίκος της και η αγρίτης, τους οποίους είχαν καταπατήσει άλλοι. Ο βασιλεύς την ώρα εκείνη ομιλούσε προς τον Γιεζή, τον δούλον του Ελισέου, του ανθρώπου του Θεού και του έλεγε «Διηγήσουμε σε παρακαλώ όλα τα μεγάλα έργα τα οποία έκαμενο ο Ελισέος». Ενώ δε ο Γιεζή το προς τον βασιλέα, Πόσο ο Ελισέος ανέστησε των νεκρών ιών της γυναικός εκείνης Ιδού η, η γυναίκα της οποίας τον ιών είχε αναστήσει ο Ελισέος. Ήλθεν εκεί κράζουσα προς τον βασιλέα για την απόδοση του οίκου της και των αγρών της. Είπε δε ο γυαζή, «Κύριε Βασιλεύ, αυτή είναι η γυναίκα περί της οποίας σου ομίλησα και αυτός είναι ο γιος της, τον οποίον ανέστησε ο Ελισέος». Ο βασιλεύς ρώτησε τότε την γυναίκα και εκείνη διηγήθη σε αυτόν τα γεγονότα. Ο βασιλεύς έδωκε εις αυτήν ένα αξιωματικό του και του είπε «Φρόντισε να αποδοθούν στη γυναίκα αυτή όλα όσα της ανήκουν και όλα τα προϊόντα του αγρού της από την ημέραν κατά την οποία εγκατέλειψε την χώρα μέχρι τώρα». Έπειτα ο Ελισέος ήλθε εις την Δαμασκόν. Ο Υιός Άδερ, ο Βασιλεύς της Συρίας, ήτο ασθενής. Είπον δε οι άνθρωποι του εις τον Βασιλεά. Έχει έλθει έως εδώ Ελισέος, ο άνθρωπος του Θεού. Ο Βασιλεύς είπε προς τον Αζαήλ πάρε στα χέρια σου δώρα, πήγαινε να συναντήσει τον άνθρωπον αυτόν του Θεού και ζήτησε διαμέσου αυτού να μάθεις από τον Κύριον εάν θα θεραπευθώ από την αρρώστια μου αυτή και θα ζήσω. Ο Αζαήλ εξεκίνησε η συνάντηση του Ελισσαίου, επήρε δώρα πολλά στα χέρια του, από όλα τα αγαθά της Δαμασκού Τεσσάρακοντα φορτώματα καμήλων. Ήρθε και εστάθη ενώπιον του Ελισέου και του είπε «Ο Υιός ο Υιός Άδερ, ο βασιλεύς της Συρίας, με έστειλε προσέδια να σε ρωτήσω εκ μέρους του λέγον «Εάν θα θεραπευθώ από την ασθένειά μου αυτήν» Ο Ελισέος απήντησε πήγαινε και είπε σε αυτόν θα θεραπευθείς από την ασθένειά σου και θα ζήσεις. Ο Κύριος όμως μου έδειξε κάποιον άλλον τρόπον για του οποίου θα αποθάνεις. Ο Ελισέος σε στάθη ενώπιον του Αζαήλ τον παρατήρησε ατενός μέχρι ότου εκείνος εντράπη, ο Ελισσέος ήρχεσε να κλαίει. Ο Αζαήλ τότε τον ρώτησε «Γιατί κλαίει ο Κυριός μου» «Κλαίω, διότι γνωρίζω πόσα κακά θα κάνει εσύ εναντίον των Ισραηλιτών» Τα σοχυρωμένα πόλεις αυτών θα παραδώσεις εις πυρ και τους εκλεκτούς άνδραστων θα φωνεύσεις της Ρομφέας. Θα συντρίψεις τα κεφάλια των νηπίων και θα ανοίξεις τα σκυλία των εγγύων γυναικών. Ο Αζαήλ απήντησε Ποιος είμαι εγώ ο δούλος σου εγώ το ψόφιο σκυλί που θα τολμήσω να κάνω τα έργα αυτά. Ο Ελισέος το απήντησεν ο Κύριος μου επεκάλυψε ότι θα γίνεις βασιλεύς της Συρίας. Ο Αζαήλ ανεχώρησε από τον Ελισέον, εισήλθε προς τον Κύριό του ο οποίος και τον ρώτησε «Τι σου είπε ο Ελισέος» Εκείνος απήντησε «Μου είπε ότι θα θεραπευθείς από την ασθένειά σου και θα ζήσεις» Την επομένη ημέρα ο Αζαήλ επήρε ένα σκέπασμα, το εβήθησε μέσα εις το νερό και με αυτό περιετήληξε ένα σφυκτικό στο πρόσωπο του βασιλέως του, τον έπνιξε και εκείνος απέθανεν. Αντίδε αυτού εβασίλευσεν ο Αζαήλ. Κατά το πέμπτον έτος της βασιλείας του Ιωραμ, Ιού του Αχάβ βασιλέως του Ισραήλ, όταν ο Ιωσαφάτ ή το βασιλεύς του Ιούδα, ανήλθεν εις των θρόνων του βασιλείου Ιούδα, ο Ιωράμ, ος του Ιωσαφάτ. Ή δε τότε τριάκοντα δύο ετών ο Ιωράμ, όταν ανήλθε εις των βασιλικών θρόνων. Εβασίλευσε δε ποιοκτώ έτη, με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Εβάδησεν όμως των δρόμων της ασεβίας των βασιλέων του Ισραήλ. Έκαμε και αυτός ό,τι είχε κάνει η οικογένεια Αχάβ, διότι έλαβεν ως σύζυγόν του θυγατέρα του Αχάβ. Διέπραξε πονηρά ενώπιον του Θεού, εκτραπής εις την ειδωλολατρίαν, Ο Κύριος όμως δεν ηθέλησε να εξολοθρέψει αυτόν και να σταματήσει έτσι την διαδοχήν εις το βασίλειον του Ιούδα. Τούτο δε προς χάριν του Δαβίδ του δούλου του. Διότι είχεν υποσχεθεί εις αυτόν ότι θα δώσει λίχνον διαδοχής εις τους απογόνους αυτού αδιακόπως επί του βασιλικού θρόνου. κατά την περίοδο της βασιλείας του Ιωράμ, οι Ιδουμαίοι επανεστάτησαν εναντίον της δουλείας των Ιουδαίων και ανεκήρυξαν δύο των εαυτών τους ειδικών των βασιλεά. Ο Ιωράμ εξεστράτευσε τότε εναντίον της Ιόρ της Ιδουμέας με όλα τα πολεμικά του άρματα. Αφού η τιμάστη εκτύπησε τους Ιδουμέους, Εκείνοι όμως περιεκύκλωσαν αυτόν και τους αρχηγούς των αρμάτων. Ο Ιουδαϊκός στρατός ητηθείς ετράπη εις και οι στρατιώτε επέστρεψαν εις τα σκατοικία στον. Έτσι δε, οι Ιδουμαίοι απαιτείναξαν τον ζυγόν του βασιλείου του Ιούδα και έμειναν ελεύθεροι μέχρι τη ημέρα αυτής. Κατά την ιδίαν περίοδον απετίναξαν τον ζυγόν της δουλείας των και οι κάτοικοι της Λοβενά. Τα δε άλλα έργα του Ιωράμ, όσα αυτός έκαμε δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών βασιλέων του Ιούδα. Ο Ιωράμ εκοιμήθη μετά τον πατέρα του απέθανε και ετάφη στους προπάτορας του εις την πόλη Δαβίδου του προγόνου του. Έγινε δε βασιλεύς αντί αυτού ο Χωζίας ο Υιός του. Κατά το δεκατον έτος της βασιλείας του Ιωράμ, Υιού του Αχαάβ βασιλέως του Ισραήλ, εβασίλευσεν ο Χωζίας ο Υιός του Ιωράμ. Ο Χωζίας όταν ανήλθε εις των βασιλικών θρόνων ή το 22 ετών, έμεινε δε βασιλεύς επί ένα έτος εις την Ιερουσαλήμ. Η μητέρα του ονομάζεται Γοθολία, ή το δε θυγάτηρ του Αμβρή, βασιλεύος του Ισραηλιτικού λαού. Επορεύθη όμως και αυτός εις των δρόμων της ασεβίας του Αχάβ και διέπραξε πονηρά ενώπιο του Κυρίου, όπως και ο οίκος του Αχάβ. Αυτός εξεστράτευσε μαζί με τον Ιωράμ, ιών του Αχάβ εναντίον του Αζαήλ, βασιλέως των Σύρων, εις Ρεμόθ Γαλαάδ. Εκεί όμως εκτύπησαν οι Σύροι τον Ιωράμ. Ο βασιλεύς Ιωράμ, πληγωμένος, επέστρεψε εις την πόλη Ιεσραέλ, για να θεραπευτεί από τα σπληγά στα οποία έλαβεν εις Ρεμόθ πολεμών, εναντίον του Αζαήλ, βασιλέως της Συρίας. Ο Χωζίας, ο ιός του Ιωράμ, κατέβη στην πόλη Ιεσράελ δια να είδει τον Ιωράμ ιον του Αχάβ, ο οποίος ήταν πληγωμένο και ασθενής. Κεφάλαιον ένατον Οι χρήση του Ιού ως βασιλέος στίχη 1 έως 13 Ο Ιού εκτελεί τον Ιωράμ, τον Οχοζίαν και την Ιεζάβελ. Στίχη 14 έως 37 Ο προφήτης Ελισέος εκάλεσε ένα από τους νεαρούς προφήτας και του είπε «Δέσε την ζώνη σου γύρω από τη μέση σου και ετοιμάσου. Πάρε στο χέρι σου αυτό το δοχείο του ελαίου και πήγαινε στην την Ρεμόθ Γαλαάδ. Θα εισέλθεις στην πόλην και εκεί θα είδεις τον Ιού, Ιών του Ιωσαφάτ, Ιού του Ναμεσί. Θα εισέλθεις εκεί όπου ευρίσκεται και θα πάρεις ανάμεσα από τους συναδέλφους του τους στρατιωτικούς και θα τον οδηγήσεις μέσα εις το ιδιαίτερον και πλέον απόκρυφον δωμάτιον θα πάρει το δοχείο αυτού του ελαίου και θα χύσει το έλεον επάνω στο κεφάλι του και θα του είπε: Αυτά λέγει ο κύριο. Σε έχω χρήσει βασιλέα του Ισραηλιτικού λαού. Αμέσω δε θα ανοίξει την θύραν και θα φύγει και δεν θα μείνει εκεί πλέον. Ο νερός προφήτης επήγε στην την Ρεμόθ Γαλαάδ Εισήλθε εις την πόλη και εις τον οίκον όπου η στρατιωτική αρχηγή εκάθιντο και είπε προς τον Ιού ο προφήτης «Θέλω να σου ανακοινώσω κάτι, στρατηγέ». Ο Ιού απήντησε «Προς ποιον από όλους μας». Εκείνος του είπε «Προς στρατηγέ». Ο Ιού εσυκώθηκε εισήλθε μαζί με τον προφήτην εις το εσωτερικό του οίκου. Εκεί δε ο προφήτης έχισε το έλεον επάνω εις την κεφαλήν του και είπε εις αυτόν «Αυτά λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ «Σε έχω χρήση βασιλέα επί των λαών Κυρίου, επί των Ισραηλιτικών λαών Σου δίνω εντολήν να εξολοθρεύσεις την οικογένεια του Αχαάβ του Κυρίου σου από ενώπιόν μου και να τιμωρήσεις εκείνους οι οποίοι έχησαν το αίμα των δούλων μου, των προφητών και τα αίματα όλων των δούλων του Κυρίου δια της χειρός της Ιεζάβελ και δια των άλλων ανθρώπων του βασιλικού οίκου του Αχάβ. Θα εξολοθρέψεις λοιπόν όλους τους άρενας της οικογενείας Αχάβ, δούλων ή ελεύθερων από τους απογόνους του που έχουν απομείνει μεταξύ του Ισραηλιτικού λαού. Εγώ ο Θεός θα παραδώσω εις καταστροφήν τον οίκον του Αχάβ όπως κατέστρεψα τον οίκον Ιεροβοάμ, Ιούν Αβάτ, και όπως επίσης έπραξα εναντίον του οίκου Βαασά, του Ιού Αχιά. Την δε Ιεζάβελ θα καταφάγουν τα σκυλιά εις των αγρών Ιεζραέλ. Και δεν θα ευρεθεί άνθρωπος να την θάψει. Κατόπιν ο προφήτης ίνιξε την θύραν και έφυγε. Ο Ιού ευγήκε ένα από το δωμάτιον και πήγε προς τους αξιωματικούς συναδέλφους του, τους υπηρετούντας τον βασιλέα. Εκείνοι τον ρώτησαν: «Δια το καλόν ή το η επίσκεψη του ανθρώπου αυτού, τι συμβαίνει» διατήρθε προς σε αυτός ο επιληπτικό Ο Ιού είπε προς αυτούς. Σεις γνωρίζετε ασφαλώς τον άνθρωπον αυτόν και τον λόγον τον οποίον μου είπε. Εκείνοι του απήντησαν. Ακατανόητος η απάντησή σου. Πες μας λοιπόν. Τι ακριβώς συνέβη. Ο Ιού είπε προς αυτούς, «Αυτά και αυτά μου είπε ο άνθρωπος του Θεού λέγον, τα δε λέγει Κύριος, σε έχω χρήσει βασιλέα εις των Ισραηλιτικών λαών». Εκείνοι, όταν ήκουσαν αυτά, επήρων ο καθένας το ημάτιόν του το έβαλεν η σημείων υποταγής εις την, ανωτά την βαθμίδα της κλίμακος, εσάλπισαν με κερατίνι σάλπιγα και διακήρυξαν «Ο Ιού είναι βασιλεύς». Ο Ιού, ο Υιός του Ιωσαφάτ Ιού του Ουναμεσή, οργάνωσε μίαν εναντίον του βασιλέως Ιωράμ. Ο δε Ιωράμ, είχε τότε εκστρατεύσει εις Γαλαάδ, αυτός και όλος ο στρατός του, και ήσαν έτοιμοι προς πόλεμον εναντίον Αζαήλ του βασιλέως της Συρίας. Ο Ιωράμ, μετά την μάχη, είχε επιστρέψει στην Ιεσράιλ, για να θεραπευθεί από τα σπληγά στα οποία του είχαν προξενήσει στο σώμα του Ισύρι, όταν αυτό επολεμούσε εναντίον του Αζαήλ βασιλέως των Σύρων. Ο Ιού είπε προς τους αξιωματικούς συναδέλφους του «Εάν η καρδιά σας είναι με το μέρος μου, κανείς ας μη εξέλθει από την πόλη, ας μη διαφύγει απ' εδώ και πορευθεί και αναγγείλει στον βασιλέα, ο οποίος σε βρίσκεται εις η όσα Ο Ιού ανέβη στον τον ύπον, και κατέβηκε με την συνοδεία του εις την Ιεζραήλ. Εις την πόλη ο βασιλεύς του Ισραήλ, ο Ιωράμ, εθεραπεύεται από τα σπληγάς τας οποία σέλαβεν από τα τοξεύματα των Αραμαίων, Ισραμαάθ, κατά των πόλεων εναντίον του Αζαήλ βασιλέως της Συρίας, διότι αυτός ήταν το γενναίος και αρχηγός μεγάλης στρατιωτικής δυνάμεως. Ο Χωζίας, ο βασιλεύς των Ιουδαίων κατέβηκε αυτός να επισκεφτεί και οιδήτων η Ιωράμ. Ο φλορόνος στρατιώτης ανέβη σε έναν πύργον της πόλεως Ιεσραήλ και είδε τον κονιορτών που εσήκωσε ο Ιού, καθώς ήρθε το με καλπαζόν και είπε: «Βλέπω εγώ ο κονιορτών Ο Ιωράμ του είπε πάρε ένα υπέα και στείλε αυτόν εμπρό από εκείνου που έρχονται και ας ερωτήσουν εάν έρχονται διερηνικούς σκοπούς. Ο έφυπος απεσταλμένος εκάλπασε κάλπασε εις απάντησην αυτών και είπε «Αυτά ερωτά ο βασιλεύς, εάν έρχεστε διερηνικούς σκοπούς». Ο Ιού απήντησε «Τι ενδιαφέρεσαι εσύ για την ειρήνη, έλα και εσύ κοντά μου». Ο βουρούρος της πόλεως, η Εζράελ, είπε στον τον Ιωραμ, «Ο Αγγελιοφόρος έφτασε μέχρι αυτόν, αλλά δεν επέστρεψε». Ο βασιλεύς έστειλε άλλων δεύτερων έφηπων Αγγελιοφόρων, ο βασιλεύ εστειλε αλλων δεύτερον έφυπων αγγελιοφορων ο οποίο ηλθε προς τον Ιού και τον ρώτησε. Αυτά λέγει ο βασιλεύς. Έρχεσαι με ειρηνικών σκοπών. Ο δε του απήντησε. Τι σύ ενδιαφέρεσαι για την ειρήνη. Έλα και σύ κοντά μου. Ο φρουρός της πόλεως ανήγγειλε δια δευτέραν φοράν και είπε προς τον βασιλέα. Ο δεύτερος έφυπος αγγελιαφόρος έφτασε μέχρι σε εκείνον αλλά δεν επανήλθε και ο υπεύσι ου, του Ναμεσή, έτρεχε με αλόφρονα καλπαζών προς την πόλην. Εκ τούτου ο βασιλεύς Ιωράμ υποπτεύθη κάποιον κακόν και είπε «Ζεύξε το άρμα μου». Ο υπηρέτης του έζευξε το πολεμικόν άρμα. Ευγήκει ο βασιλεύς του Ισραήλ Ιωράμ, μαζί του δε εξήλθε και βασιλεύς Ιούδα ο Χωζίας. Ο καθένας από αυτούς είχε το ειδικό του άρμα και εξήλθον εις απάντηση του Ιού. Συνήθισαν δε αυτόν εις τον αγρόν του Ναβουθέ, του Ιεσραηλίτη. Όταν ο Ιωράμ είδε τον Ιού, τον ρώτησε ειρηνικό είναι ο σκοπό τη επισκέψεώ σου. Ο δε του απήντησε, «Τι ειρήνη και ειρήνη». Ακόμη μένουν η διαφορά και η ασέβεια, η εζάβελ της μητρός σου και η μαγεία της επάρα πολλέ. Έφτασε ο καιρός της τιμωρίας. Ο Ιωράμ αμέσως εγύρισε τα ηνία του άρματος να φύγει και είπε προς τον Οχοζίαν «Οχοζία, πρόκειται περί συνωμοσίας. Ο Ιού επήραν στο χέρι του το τόξον, εκτύπησε με βέλος τον Ιωράμ ανάμεσα στις δύο πλάτες και το βέλος βγήκε ευγήκε δια της καρδίας του. ο Ιωράμ με γονάτισε πάνω εις το άρμα του και απέθανε αμέσως. Ο Ιού είπεν εις τον αξιωματικόν της συνοδείας του, τον Βαδεκάρ. Ρίξε το πτώμα του Ιωράμ εις τον αγρόν του Ναβουθέ του Ιεσραηλίτου. Διότι ενθυμούμε όταν εγώ και εσύ έφυπη Εκολουθήσαμε ως συνοδείαχα τον πατέρα αυτού Ο Κύριος είχε προαναγγείλει αυτήν την τιμωρία Εναντίον του λέγων Όπως είδον χθες τα αίματα του να βουθέ Και των ιών του να χύνονται από τούτων Λέγει ο Κύριος Έτσι θα του ανταποδώσω την αδικίαν που διέπραξε Εις τον ίδιον ακριβώς αγρόν Και τώρα πάρε τον νεκρόν σώμα Και ρίξε τον εις τον αγρόν αυτόν σύμφωνα με τον λόγον του Κυρίου. Ο βασιλεύς των Ιουδαίων, ο Χωζίας, όταν είδε το τραγικό γεγονός, έφυγε πανικόβλητος ακολουθών την οδόν προς Δε Αλλά ο Ιού με τους στρατιώτας του τον κατεδίωξε και είπε εις ένα από τους στρατιώτες του «Και αυτόν εκτελέσατε». Και πράγματι, ένα στρατιώτη εκτύπησε αυτόν εις το άρμα του όταν ανέβαινε στην πόλη Γαΐ, η οποία βρίσκεται πλησίον της Ιεβλαάμ. Έφυγε δε με το άρμα του πληγωμένο εις Μαγεδό ο Χωζίας, όπου και απέθανε. Οι δούλοι του τον απέθεσαν νεκρόνι στο άρμα του, τον έφεραν εις την Ιερουσαλήμ και τον έθαψαν στον τάφον εις την πόλη του Δαβίδ. Κατά το ενδέκατον έτος του Ιωράμ βασιλέως του Ισραηλιτικού λαού εβασίλευσεν ο Χωζίας εις το του Ιούδα. Ο Ιού εισήλθεν στην την πόλη Ιεσραήλ. Η Εζάβελ, Ήκουσε τα γεγονότα αυτά, έβαψε μαύρα τα βλέφαρά της, εστόλισε την κεφαλή της και έκυψε από το παράθυρο του ανακτόρου της. Ο Ιού την ώραν εκείνην εισήρχε το εις πόλην. Η Εζάβελ είπε προς αυτόν ηρωνικώς. Είναι ειρηνική η είσοδό σου, όμοιε με τον Ζαβρή που δολοφόνησε τον Κύριόν του. Ο Ιού εσήκωσε το πρόσωπόν του προς το παράθυρον, είδε αυτήν και είπε «Ποια είσαι εσύ, κατέβα κάτω προς εμέ». Έσκυψαν προς αυτόν από το παράθυρον δύο ευνούχοι. ο Υιό του είπε «Κυλήσατε αυτήν κάτω» και την εκύλησαν πράγματι. Το δέμα της ράντισε τον τείχων και τους ύπους οι οποίοι και την εποδοπάτησαν. Ο Υιού εισήλθε εις τον οίκον, έφαγεν, έπιε και είπε «Πηγαίνετε λοιπόν προς την κατηραμένη αυτήν γυναίκα και θάψατε την διότι επιτέλους είναι θυγάτηρ βασιλέος. Εκείνοι μετέβησαν για να την θάψουν και να, δεν βρήκαν τίποτε άλλο από το σώμα της παρά μόνο το κρανίον, τα πόδια της και τα σπαλά από τα σχήρα της. Επέστρεψαν και ανήγγυλαν στον Ιού αυτά. Ο Ιού είπε, εξεπληρώθη του Κυρίου η προφητεία, την οποίαν ελάλησε δια του ηλιού του θεσβή του λέγον, εις τον αγρόν που ευρίσκεται εις η Εζράελ, εκεί θα φάγουν οι κίνες, τα σάρκας, η Εζάβελ. Το δε πτώμα θα είναι ο σαν κοπριά εις τον αγρόν της περιοχής η Εζράελ. Θα δε τέτοιαν παραμόρφωσιν ώστε να μην μπορεί να είπε κανεί ότι αυτή είναι η Εζάβελ. Κεφάλαιον δέκατον Ο Ιού εξοντώνει τους απογόνους και τους επισήμους του Αχάβ. Στίχη 1 έως 14 Εξοντώνει τους ιερείς του Βάαλ. Στίχη 15 έως 28 Η βασιλεία του. Στοιχεί 29 έως 34 Ιστιν Σαμάριαν εζούσαν εβδομήκοντα απόγονοι του Αχάβ. Ο Ιού έγραψεν επιστολή την οποία και έστειλεν εις Σαμάρια προς τους άρχοντας της Σαμαρίας, προς τους πρεσβυτέρους και τους τροφούς των Ιών του Αχάβ παραγγέλων τα εξής. Όταν έλθει η ισχύρα σας η επιστολή αυτή, μαζί σας θα ευρίσκονται τα παιδιά του βασιλέου σας του Αχαάβ. Μαζί σας, επίσης, θα είναι τα πολεμικά άρματα, το υπηκόν, εοχηρέ πόλης και τα όπλα. Ιδέτε και εκλέξετε εσεί τον καλύτερον, τον περισσότερον ευάρεστον εισάς μεταξύ των ιών του Κυρίου σας, και καταστήσατε αυτόν βασιλέα εις των θρόνων του πατρός του. Εξέλθετε λοιπόν εις πόλεμον μαζί με αυτόν εναντίον μου, για να υπερασπίσετε των βασιλικών οίκων του Κυρίου σας. Εκείνοι εφοβήθησαν πάρα πολύ και είπαν «Ιδού οι δύο βασιλείς, ο Ιωράμ και ο Χωζίας» δεν μπόρεσαν να αντισταθούν ενώπιον της δυνάμεως του Ιού και πώς εμείς θα αντισταθούμε εναντίον του. Οι άρχοντες λοιπόν του βασιλικού οίκου και της πόλεως Σαμαρίας και οι πρεσβύτεροι και οι υπεύθυνοι για την διατροφή και ανατροφή των ιών του βασιλέως απήντησαν προς τον Ιού και του είπαν «Εμείς είμεθα δούλοι σου» και όσα εάν μας διατάξεις θα κάμωμεν. Δεν θέλουμε να αναδείξουμε άλλον άνδρα ως βασιλέα μας, αλλά θα πράξουμεν ότι είναι αρεστόν ενώπιόν σου. Ο Ιού έστειλε δευτέραν επιστολήν προς αυτούς λέγον, «Εάν πράγματι σεις είστε οι δικοί μου και υπακούετε εις τα μου, Πάρετε τα σκεφαλά ανδρών, των ανδρών, τον Ιών του Κυρίου σας και αύριο κατά την αυτήν ώρα φέρατε τας προς εμέ εις Οι δεοί του βασιλέου Σαχαβ ήσαν ευδομήκοντα άνδρες τους οποίους η επίσημη της πόλεως διέτρεφον. Όταν η επιστολή έφτασε προς αυτούς, Επήραν εκείνοι τους απογόνους του βασιλέως, τους έσφαξαν εν όλο άνδρας, έθεσαν τα σκεφαλά στον Ισκάνιστρα και τα σέστηλαν προς τον Ιού ή στην Ιεσράελ. Ήλθε ένα προς τον Ιού και του ανήγγειλε. Έφεραν τα σκεφαλά των απογόνων του βασιλέως Σαχάβ, εκείνος δε απήντησε «Θέσα τέτας εις δύο σωρούς, πλησίον εις την θύραν της πύλης της πόλεως, έως το πρωί». Όταν έγινε πρωί, εβγήκεν ο Ιού και στάθη στην την πύλη της πόλεως και είπε προς όλων των συγκεντρωθέντα εκεί λαών «Σείς είστε δίκαιοι κριτέ, Ιδού εγώ επανεστάτησα εναντίον του κυρίου μου του βασιλέω Ιωράμ και τον εφώνευσα. Αυτό όμω εδώ ποιο του εφώνευσε. Προσέξατε λοιπόν και είδετε ότι καμία από τα σπροφητεία τα οποία ο κύριο ελάλησε εναντίον του οίκου του Αχαβ δεν έπεσε ει την γη απραγματοποιήτω. Ο κύριο επραγματοποίησε όσα προανήγγειλε διαμέσου του δούλου του, του Ηλίου, εναντίον του Αχαάβ. Ο Ιού εφώνευσε επίσης όλους τους εναπομείνοντας απογόνους του οίκου Αχαάβ, της Ισραήλ και όλους τους αξιωματούχους ανθρώπους του, και τους γνωστούς του και τους ιερείς αυτού, ώστε να μην απομείνει κανένας απόγονος από τον οίκον Αχαάβ. έπειτα από τα γεγονότα αυτά, εσηκώθηκε πορεύθη στην Σαμάριαν, η Σβέθα Καβ, η οποία ήταν το πόλη των ποιμένων παρά την Οδών. Εκεί συνείδησε τους αδερφούς του οχοζίου του βασιλέου των Ιουδαίων και του ρώτησε «Ποιοι είστε εσείς» Εκείνοι δεν το απήντησαν «Η μίση μεθα αδελφή του οχοζίου και κατεβαίνομεν για να χαιρετήσομεν τους Υιούς του βασιλέως και της βασιλίσης. Ο Ιού διέταξε. Συλλάβατε αυτού ζώντα. Του συνέλαβαν και τους έσφαξαν εις Βεθακάδ τεσσαράκοντα δύο άντρα εν όλο. Κανένας από αυτούς δεν υπελήφθη ζωντανός. Απ' ο Ιού επορεύθηκε συνείδησε τον Ιωαννάδ, Ιόν του Ριχάβ. Τον εχαιρέτησε ηρωνικός και τον ρώτησε. «Η καρδία σου είναι ειλικρινός μαζί με την ειδική μου καρδία, όπως η καρδία μου είναι με την ειδική σου καρδία». Ο Ιωανάδ απήντησε «Είναι». Ο Ιού είπε πάλι προς Αυτόν, «Εάν είναι, δώσ' μου το χέρι σου». Του έδακε το χέρι, ο δε Υιού τον ανέβασε στο άρμα του και τον εκάθεσε πλησίον του. Είπε δε ο Ιού προς τον Ιωανάδ, «Έλα μαζί μου να δεις τον ζήλον με τον οποίον υπηρετώ τον Κύριον Σαβαόθ» ο Ιού έβαλε αυτόν να καθίσει εις το πολεμικό του άρμα. Εισήλθεν εις την Σαμάριαν, όπου και εφόνεψεν όλους τους απομείναντας από τους απογόνους του Αχαάβ στην Σαμάριαν, μέχρι ότου τους εξηφάνισεν όλους σύμφωνα με την προφητεία του Κυρίου, την οποία είπε προς τον προφήτη Ηλίαν. Ο Υιός συνεκέντρωσε όλων των λαών και είπε προς αυτούς, ο Αχάβ, ο λίγον ελάτρευσε τον Θεόν Βάλ και τον υπηρέτησε. Εγώ όμως, ο Ιού, θα λατρεύσω αυτόν περισσότερον. Και τώρα καλέσατε εδώ προς εμέ όλους τους προφήτας του Βάλ, όλους τους ιερείς και γενικώ όλους εκείνους οι οποίοι ελάτρευον αυτόν. Κανείς να μην απουσιάσει διότι εγώ θα προσφέρω μεγάλη θυσία στον τον Βάλ. Εκείνος ο οποίος θα απουσιάσει δεν θα ζήσει, θα εκτελεστεί. Ο Ιού έκαμε τούτο με την ιστερόβουλων σκέψη να εξολοθρεύσει όλους όσοι ελάτρευαν τον Βάλ. Ο Ιού διέταξε προκηρύξατε επίσημον συγκέντρωση προς τη μην του Βααλ. Εκείνοι δε προκήρυξαν. Ο Ιού έστειλε διαταγή προς όλους τους Ισραηλίτας λέγον. Λοιπόν, όλοι στον οι λατρεύοντες τον Βααλ, οι ιερείς αυτού και οι προφήτες αυτού, ας έλθουν στη συγκέντρωση. Κανείς σα μη διότι εγώ θα προσφέρω θυσία μεγάλην εάν κανείς απουσιάσει, θα εκτελεστεί. Και συνεκεντρώθησαν πράγματι όλοι οι λάτρεις του Βάλ και όλοι οι ιερείς αυτού και όλοι οι προφήτες του. Δεν απέμεινε ούτε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν προσήλθεν. Εισήλθονται δε όλοι στον ναό του Βάλ και γέμισε ο ναός του Βάλ τόσον ώστε το στόμα του ενός ίγγιζε στο στόμα του άλλου. Ο Ιού είπε εις τον σκευοφύλακα του ναού του Βάλ «Βγάλε τα ιεράμφια και δώσε αυτά εις τους λατρεύοντας τον Βάλ». Ο σκευοφύλαξ τα έβγαλε και τα έδωσε εις αυτούς. Ο Ιού εισήλθε τότε μαζί με τον Ιωναδάδ τον ιόν της Ριχάβ, εις τον ναόν του Βάαλ, και είπεν εις τους λατρεύοντας τον Βάαλ, Ερευνήσατε και είδατε μήπως υπάρχει μεταξύ σας κανείς άνθρωπος, ο οποίος πιστεύει στον Κύριον του Ισραήλ. Διότι εδώ μέσα πρέπει να βρίσκονται μόνον και μόνον οι πιστοί του Βάαλ. εισήλθε και ο Ιού εις τον ναόν, τάχα διαναπροσφέρει να προσφέρει θυσίας και ολοκαυτώματα. Εν τω μεταξύ διέταξε να ευρίσκονται έξω από τον ναόν, ογδοήκοντα άνδρες και είπε προς αυτούς. Εάν κανείς από τους άνδρας τους οποίους εγώ θα παραδώσω εις τα χέρια σας διασωθεί, θα πληρώσετε με την ειδική σας ζωή τη ζωή εκείνου. Όταν ο Ιού τελείωσε την θυσία του ολοκαυτώματος, είπε στην την σωματοφυλακή του και τους αξιωματικούς του «Εισέλθετε εις τον ναόν του Βάλ και φωνεύσατε όλους. Κανείς από αυτούς δεν πρέπει να εξέλθει ζωντανός». Εκείνοι επέρασαν όλους εν στόματι ρομφέας. Αφού δε η βασιλική φρουρά του ιού και αξιωματούχοι του έριψαν αυτούς κάτω νεκρού, εις στο εσωτερικό μέρος του ναού του Βάλ. Απ' εκεί έβγαλαν έξω το άγαλμα του Βάλ και το παρέδωσαν ίστο το πυρ. Ακόμη δε και τα άλλα μικρότερα αγάλματα του Βάλ κατέριψαν και συνέτριψαν ερήμωσαν τον ναόν και όρισαν αυτόν ως τόπον απορριμμάτων, όπως είναι μέχρι τη ημέρα αυτής. Έτσι ο Ιού εξυφάνισε τον Θεόν Βάαλ εκ μέσου του Ισραηλιτικού λαού. Αλλά δεν απεμακρύνθη εντελώς ο Ιού από τα Σαμαρτία του Εροβοάμ ιού του Ναβάτ, ο οποίο είχε εκτρέψει των Ισραηλιτικών λαών ει την Ασέβιαν. Διότι ε χρυσέ οι δολοατρικέ δαμάλει παρέμεναν όπως και πριν ει την Βεθήλ και ει την Δαν. Ο κύριο είπε τότε προ τον Ιού. Διόλα τα αγαθά πράξει τα οποία προθύμω έκαμε ενώπιον μου, όσα δηλαδή έκαμε σύμφωνα με το θέλημά μου εναντίον του οίκου του Αχάβ, εγώ θα σε αμύψω. Ιδού τέσσερι γενναίε σου θα καθίσουν επάνω ει των βασιλικών θρόνων του λαού του Ισραήλ. Αλλά ο Ιού δεν επρόσεξεν ώστε να βαδίσει και να ζήσει σύμφωνα με τον νόμο του κυρίου του Θεού του Ισραηλιτικού λαού με όλην του την καρδίαν. Δια τούτο δε και δεν απεμακρύνθη από τα σαμαρτία του Ιεροβουάμ, ο οποίο παρέσυρε των Ισραηλιτικών λαών ει την Ασέβιαν. Δι' αυτό και ο κύριο, κατά την εποχή εκείνη, ήρχισε να περικόπτει εδάφη από των Ισραηλιτικών λαών. Ο Αζαήλ προσέβαλε τους Ισραηλίτας καθόλου το μήκο των συνόρων του βασιλείου των. Ήρχισε δένα περικόπτη να αφαιρεί εδάφη από την ανατολική του Ιορδάνου χώρα. Έτσι κατέλαβε όλη την χώρα Γαλαάδ της φυλής Γάδ, την περιοχή των φυλών Ρουβίν και του Μανασί και της πόλεως Αροήρ, η οποία βρίσκεται εις την όχθη του χυμάρου Αρνών προς νότον, Μέχρι και τη χώρας Γαλαάδ και Βασάν προς Βοράν. Τα υπόλοιπα από τα έργα του Ιού και όλα τα κατορθώματά του και μάχε τα οποία έκαμε, όλα αυτά δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των έργων των βασιλέων του Ισραήλ ο Ιού εκειμήθη με τους προγόνους αυτού και τον έθαψαν εις την Σαμάριαν. Ανταυτού δε έγινε βασιλεύς ο Υιός του, ο Ιω Άχαζ. Τα έτη δέκατα τα οποία βασίλευσαν ο Ιού εις των Ισραηλιτικών λαών με πρωτεύουσαν την Σαμάριαν ανήλθον εις 28. Κεφάλαιον ενδέκατον Η εγκληματικός φύλαρχος Γοθολία και το ικτρόν τέλος της. στίχη 1 έως 19. Η γοθολία η μήτρη του οχοζίου, όταν είδεν ότι απέθανε ο Ιωστής, της, αυτή όλους τους απογόνους της βασιλικής οικογενείας του βασιλείου Ιούδα. Ή όμως, θυγάτηρη του βασιλέως Ιωράμ και αδελφή του οχοζίου, απέσυρε κρυφίως τον Ιωάς, ιόν του αδελφού της, και τους άλλους ιούς του βασιλέως, όταν εκείνοι εφωνεύοντο. Έθεσε δε αυτόν και την τροφόν του εις ένα δωμάτιον όπου υπήρχον κλίνε. Εκεί απέκρυψεν αυτόν από την γοθολίαν και έτσι αυτός δεν εξετελέστη.